είναι ένας ακόμα αόρατος άνθρωπος. Τυλιγμένος σε μια κουβέρτα, με τα πόδια να μην καλύπτονται, πάνω σε μια χαρτόκουτα προσπαθεί να κοιμηθεί, ο άνθρωπος αυτός που διάλεξε να κάνει σπίτι του το στενό χώρο πίσω από τους κάδους απορριμμάτων. Σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου, στη Βασιλείου Σμπόκου, ένας άντρας έχει στήσει το σπίτι του πίσω ακριβώς από τους κάδους σκουπιδιών. Τον έχει επισκεφθεί όχι μόνο αυτόν τον άνθρωπο, αλλά όλους τους ανθρώπους. Τους έχει επισκεφθεί η κοινωνική υπηρεσία, η κοινωνική μας λειτουργός, η οποία κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια. Περίπου 20 άνθρωποι κοιμούνται στα παγκάκια της πόλης του Ηρακλείου, στις γωνιές των δρόμων, τα υπόστεγα και τους κάδους, αρνούμενοι να μεταφερθούν στο κέντρο αστέγων, ουσιαστικά δηλαδή απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια προσέγγισης και φροντίδας που παρέχεται εκεί. Δυστυχώς αρνούνται συστηματικά να συνεργαστούν με το Δήμο Ηρακλείου, να έρθουν να φιλοξενηθούν στο κέντρο αστέγων του Δήμου Ηρακλείου, που αυτή τη στιγμή έχει αρκετές άδειες θέσεις. Κάνουμε αυτό που λέμε street work υπηρεσίες κατά καιρούς, δηλαδή πηγαίνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί, μιλάνε με αυτούς τους ανθρώπους, προσπαθούν να τους βοηθήσουν, να τους πείσουν ότι χρειάζονται μια στέγη και αυτή η στέγη υπάρχει και πρέπει να έρθουν και μια φροντίδα. Δυστυχώς για δικούς τους λόγους υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν συνεργάζονται. Ίσως βέβαια αν υπήρχαν δομές στελεχωμένες επαρκώς, με γιατρούς και επαγγελματίες εξειδικευμένους, και αν οι προσπάθειες δεν ήταν σπασμωδικές και κατά περίπτωση, αν η προσέγγιση δηλαδή ήταν ολιστική, οι άνθρωποι αυτοί να κατάφεραν να παλέψουν τελικά με τα δαιμόνια τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, στο Δήμο Ηρακλείου, υλοποιείται το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο οποίο έχουν βρει αποκούμπι ήδη δεκάδες άνθρωποι με προβλήματα στέγης. Ένα πρόγραμμα που δίνει σπίτια στους άστεγους συνανθρώπους μας. Το προηγούμενο διάστημα 60 άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που είχαν φιλοξενηθεί στο κέντρο αστέγων, απέκτησαν το δικό του σπίτι. Και όχι μόνο αυτό, το πρόγραμμα πληρώνει την οικοσκευή, πληρώνει για 1 ή 2 χρόνια τώρα την εργασία, τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές. Είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή για όσους ενδιαφέρονται, θα ξανανοίξει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να το ξεκινήσουμε ξανά. Έχουμε ήδη γύρω στα 34 άτομα που επιθυμούν να μπουν σε σπίτια, διότι είναι άνθρωποι που πραγματικά στερούνται τις στέγες. Μεταξύ αυτών υπάρχουν 24 ενήλικες και 10 παιδιά.